Τώρα θα επιστρέψουμε σε ένα θέμα που το συζητήσαμε και χθες, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε τώρα τον κύριο Παναγιώτη Λάμπρου, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Πυρεσβεστών Ηπείρου. Καθώς υπάρχει από χθες η πληροφορία, μετά την ανακοίνωση της συγκεκριμένης Ένωσης, ότι υπάρχουν πυροσβέστες οι οποίοι καθημερινά μετακινούνται από τα Γιάννενα στην Αλεξανδρούπολη για να συμμετάσχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης. Καλησπέρα, κύριε Λάμπρου. Καλησπέρα σας, κύριε Σταυρίδη, καλησπέρα και στους ακροατές. Τώρα, έχουμε ακούσει πολλά το τελευταίο 24ωρο για το ότι υπάρχουν πυροσβέστες που η αλήθεια είναι ότι φαίνεται διανόητο στον καθένα από εμάς, που κάνουν καθημερινά χιλιόμετρα από τη δική μας περιοχή προς τα Γιάννενα και το αντίστροφο για να συμμετάσχουν στην κατάσβεση αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς. Τι έχει γίνει ακριβώς? Πραγματικά, αυτό είναι γεγονός που αναφέρατε. Από την πρώτη μέρα της εκδήλωσης πυρκαγιάς στις 19, νομίζω, του μηνός το Σάββατο, ζητήθηκε από την περιφέρειά μας, που συνδράμουμε ως περιφέρεια, 5 οχήματα με 2 άτομα πλήρωμα και όχι 4, όπως θα έπρεπε να αναχωρήσουν, ούτως ώστε να μπορούν να υπάρξουν και αλλαγές. Αναχωρήσαν τα αυτοκίνητα, ας υποθέσουμε ότι κάναμε την υπομονή μας την πρώτη και τη δεύτερη μέρα λόγω αναστάτωσης. Δυστυχώς όμως δεν φύγανε έξτρα πληρώματα τα οποία να εναλλάσσουν αυτά που επεμβαίνουν, που εκτελούν έργο, τέλος πάντων, με αποτέλεσμα καθημερινώς πραγματικά να φεύγουν αλλαγές από την Ιγουμενίτσα, την Πάργα, την Άρτα, τα Ιωάννινα και από οποιοδήποτε μέρος ζητήθηκαν αυτά τα άτομα που διαμένουν, διανύοντας καθημερινώς 600 χιλιόμετρα και 600 επιστροφή, με λίγα λόγια δηλαδή, και να δουλεύουν και 24 ώρες. Με λίγα λόγια, 48 ώρες σερή, τουλάχιστον είμαστε στο αυτοκίνητο και στο δρόμο. Συγγνώμη, κύριε Λάμπρου, για να καταλάβω, γιατί για σας μπορεί να είναι φυσιολογικό, για μας ακούγεται ακραίο. Είστε εσείς ένας πυροσβέστης που ανήκετε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηπείρου. Μάλιστα. Και έρχεται μία εντολή ότι πρέπει να μετακινηθείτε στην Αλεξανδρούπολη, στη Δαδιά, γιατί υπάρχει πυρκαγιά. Παίρνετε το πυροσβεστικό αυτοκίνητο, τα λέω σωστά? Ακριβώς. Και έρχεστε εδώ, στη Θράκη, στον Εύρο. Κάνετε 600 χιλιόμετρα. Πόση ώρα μένετε, πόσες μέρες μένετε εδώ? Τα αυτοκίνητα που αναχωρούν κανονικά, βάσει του σχεδιασμού, ζητούνται να είναι διπλοκάμπινα. Με λίγα λόγια, να χωράνε μέσα 4 άτομα. Ωραία. Με τη λογική ότι τα 2 θα πάνε να εδρεύσουν σε κάποιο κατάλημα και τα άλλα 2 θα πάνε κατευθείαν να εκτελέσουν έργο λόγω της αναγκαιότητας. Στη δική μας περίπτωση τι συνέβη? Αυτό είναι κατανοητό. Δεν έφυγαν όμως ποτέ 4 άτομα, φύγανε 2. Αναχωρήσανε 2 ανά όχημα. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν 5 οχήματα, 10 άντρες. Ναι. Δεν αναχώρησαν έστω την επόμενη μέρα με κάποιο βανάκι, όπως είχε γίνει κάποιες άλλες φορές, έξτρα πληρώματα. Και αποφασίστηκε από την τοπική ηγεσία, τέλος πάντων, να αναχωρεί κάθε μέρα λεωφορείο το οποίο να μεταφέρει τους συναδέλφους, να τους αφήνει στον Εύρο να αναλαμβάνουν το όχημα μετά από 10 ώρες πορεία και να επιστρέφουν αυτοί που είχαν ήδη ανέβει την προηγούμενη μέρα. Και ένα λάξ μέχρι και χθες. Γιατί χθες, να σας τονίσω, ύστερα από την καταγγελία που κάναμε, το θέμα διευθετήθηκε, ανέβηκαν πληρώματα τετραμελή, εδρεύουν αυτή τη στιγμή πάνω σε κατάλημα στον Εύρο και έχει ολομαδοποιηθεί η κατάσταση. Ναι, αλλά χθες είχαμε 29, άρα αυτό συνέβη για 10 μέρες. Για 10 ολόκληρες μέρες, καθημερινώς, ναι, ανεβοκατεβαίνανε με το λεωφορείο της υπηρεσίας επί 10 ώρου τουλάχιστον ταξιδιού, διότι οι αλλαγές δεν είναι αλλαγές σε κάποια στάση, όπως καταλαβαίνετε, αστική. Γίνονται πάνω στο δάσος κατά την εκτέλεση του έργου. Μιλάμε για σύνολο δηλαδή 20 ώρων τουλάχιστον ταξίδι. Ποιος είχε κάνει λάθος προγραμματισμό ή ποιος δεν είχε προετοιμάσει σωστά αυτό το ταξίδι για να φύγουν 4 άτομα ένα αυτοκίνητο και να υπάρχει το κατάλημα, οι 2 να εργάζονται και οι 2 να ξεκουράζονται, κύριε Λάμπρου? Αυτό θεωρώ ότι είναι θέμα του σχεδιασμού που γίνεται προ αντιπυρικής περίοδου. Έχει να κάνει με την περιφέρεια και ακόμα πιο ψηλά και με συντονισμό των 2 περιφερειών. Δεν γνωρίζω αν σίγουρα η ευθύνη κάπου στη μέση είναι. Συγγνώμη λίγο, σας διακόπτω. Σας διακόπτω λίγο, κύριε Λάμπρου. Που διαβάσαν την καταγγελία και ήδη πήραν τα μέτρα τους και ήδη στάλθηκαν τα αυτοκίνητα με τον κόσμο κανονικά. Όταν λέμε περιφερειών, γιατί εμείς τώρα. Περιφερειών πυροσβεστικής. Της πυροσβεστικής, ναι, όχι της διοικητικής περιφέρειας δηλαδή. Περιφερειών πυροσβεστικής, ναι. Ναι. Τι σας απάντησαν όταν κάνατε την καταγγελία χθες, ότι έχετε δίκιο, πάμε να στείλουμε επιπλέον 2 ανθρώπους ένα αυτοκίνητο?
απάντηση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και όπως καταλαβαίνετε. Απλά λύθηκε το πρόβλημα. Αισθάνθηκαν αμέσως τα άτομα που έπρεπε να σωθούν. Μάλιστα. Τώρα δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, αλλά το ρωτώ. Υπήρχε έξτρα αμοιβή για όλη αυτή την ταλαιπωρία που έζησαν οι άνθρωποι αυτοί? Ό,τι προβλέπεται για οποιαδήποτε μετακίνηση, είτε είναι του ενός χιλιόμετρου, είτε είναι τα 9 ευρώ ημερησίως και τα 26 ευρώ, 27 ευρώ για τα νυχτερινή. Αν μου επιτρέπετε ένα ερώτημα ακόμα, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινάει κανείς από τα Γιάννενα, φτάνει στη Δαδιά με το λεωφορείακι. Δηλαδή κάνει περίπου 7 ώρες ταξίδι, 8. Και παραπάνω. Μετά τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να ξεκουραστεί για να πάει να σβήσει τη φωτιά ή κατευθείαν σβήνει τη φωτιά? Κατευθείαν αναλαμβάνει το όχημα και εκτελεί έργο για, μέχρι να έρθει η επόμενη αλλαγή περίπου τις 5 η ώρα το απόγευμα της επόμενης. Περίπου εκεί γίνονται οι αλλαγές, κατά τις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα. Για 24 ώρες ουσιαστικά δηλαδή. Ναι, συν τη διαδρομή που θα κάνουν να διανύσουν από τον σταθμό τους μέχρι τον τόπο του συμβάντος. Και όταν έρχεται 5 ώρα το απόγευμα και τους κάνει την αλλαγή, αυτοί οι άνθρωποι που είναι ήδη 24 και 8 μέχρι να φτάσουν 9, πόσοι μετά πάνε να ξεκουραστούν σε κάποιο ξενοδοχείο ή γύρναν πίσω στα Γιάννενα? Κατευθείαν το ίδιο, εναλλάξ. Από το λεωφορείο κατευθείαν μπαίνουν στο όχημα εργασίας. Άρα υπολογίζουμε. Το όχημα δηλαδή δεν ξεκουράζεται ποτέ. Το όχημα έχει πάει εκεί και εκτελεί έργο επί 24 ώρ βάσεως. Άρα υπολογίζουμε 9, 24, 9. Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα το πώς το καταφέρνουν, άμα θέλετε να με ρωτήσετε αυτό, πραγματικά απορώ και εγώ ίδιος που ανέβηκα την Τετάρτη, ας πούμε. Ναι. Η κατάσταση ήταν τραγική. Οι θερμοκρασίες ήταν πολύ ψηλές. Θέλω να τονίσω την φιλοξενία που είχαμε από όλους όσους πολίτες συνάντησαν στον δρόμο, ακόμα και μέσα στο σπίτι τους ήθελαν να μας βάλουν. Πραγματικά, δηλαδή, κατά κάποιες ώρες που είχαμε κάποιο κενό ή κάποιοι τυχεροί που βρέθηκαν λίγο πιο μακριά από τη φωτιά και πλάγανε εγκαταστάσεις. Πραγματικά δεν έχω λόγια για τους ευρύτες. Ναι. Ναι, αλλά οι πολίτες κάνουν αυτό που μπορούν. Το ζήτημα είναι να είναι όλα ανθρώπινα, κύριε Λάμπρου. Γιατί εδώ ψάχνουμε να βρούμε, ξέρω δεν είναι δική σας ευθύνη, ψάχνουμε να βρούμε τι μπορεί να πήγε λάθος και έχει απλωθεί έτσι η φωτιά και δεν έχουν πάει πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Και λιθαράκι το λιθαράκι. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της πιθανής μη σωστής αντιμετώπισης της φωτιάς. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος κάνει αυτή τη διαδρομή, με τι κουράγιο να πέσει στο μέτωπο? Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Αυτό είναι πραγματικά εκτός λογικής. Το έχουμε τονίσει επανειλημμένα. Έχει συμβεί επανειλημμένα. Και όχι μόνο στον Εύρο και σε πιο μακρινές αποστάσεις και στην Πελοπόννησο, γιατί οι ενισχύσεις δεν σταματάνε και ποτέ. Κάποιες φορές βέβαια έχει υπάρξει πραγματική μέρημνα και πήγαν στη Ρόδο συνάδελφοι, κοιμήθηκαν σε ξενοδοχείο. Δεν ζητάμε ούτε πεντάσταρο, ούτε γιατί ακούγεται κάτι τέτοιο, ότι ζητάμε πολύ καλά ξενοδοχεία, δεν θέλουμε να κοιμόμαστε στα πατώματα. Θέλουμε κανονικές συνθήκες, ένα μπάνιο, ένα κρεβάτι και να καθόμαστε, να μην ταλαιπωρούμαστε στο δρόμο, γιατί πραγματικά, ναι, συμφωνώ μαζί σας, δεν αποδίδει κανένας πυροσβέστης όταν έχει ήδη ταξιδέψει 10 ώρες. Θα αποδώσει όσο μπορεί, θα βάλει και την ψυχή του μπροστά, θα βάλει και το κορμί του, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή που είπατε. Ναι, συγγνώμη, τι εννοείτε δεν θα κοιμόμαστε στα πατώματα? Προφανώς δεν θα κοιμάστε στα πατώματα. Έχει συμβεί και αυτό. Έχει συμβεί και αυτό σε πολλές των περιπτώσεων. Όταν πας σε ένα σταθμό και σου λένε να κοιμηθείτε στο σταθμό του Εύρου, ας πούμε, που την χάνει να είναι και ένα στολίδι της Αλεξανδρούπολης, το Αλεξανδρούπολη μπορεί να φιλοξενήσει όμως μέχρι 20 άτομα. Όταν τα άτομα είναι 50, πού θα φιλοξενηθούν αυτά? Έχει συμβεί και αυτό στο παρελθόν. Σαν παράδειγμα το αναφέρω, δεν συνέβη στην προκειμένη περίπτωση. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούσατε να κοιμηθείτε, είχατε να πηγαίνω έρχεστε. Έτσι κι αλλιώς, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λάμπρου. Εγώ σας ευχαριστώ που δίνετε φωνή σε εμάς και να ακουστεί το πρόβλημά μας και κατ' επέκταση και το πρόβλημα το οποίο μεταφέρεται στους πολίτες που παθαίνουν κάποιες ζημιές. Για μας. Θέλω να εκφράσω και τη συμπαράστασή μας ως προς τους πληγέντες. Για μας γρήγορα καλή αποκατάσταση και να επανέλθετε σε ρυθμούς. Για μας το σημαντικότερο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί μετά από τόσα χιλιόμετρα πέφταν στη μάχη για την κατάσβεση και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να σώσουν σπίτια και περιουσίες, να σώσουν το πολύτιμο αυτό δάσος, ανεξάρτητα με το πώς πήγαμε μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι και εγώ από την καρδιά μου για γρήγορη αποκατάσταση. Σας ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο που μου δώσατε και για το πρόβλημα που αναδείξατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Θα συζητήσουμε εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης με τον εντεταλμένο σύμβουλο τουρισμού, τον κύριο Θανάση Τσόνη,
για τις επιπτώσεις που έχει όλη αυτή η κατάσταση που ζούμε πια εδώ και 12-13 μέρες στην περιοχή σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, το τουριστικό ΑΕΠ φυσικά, αλλά και το τι μπορεί να σημαίνει αυτό που συμβαίνει τώρα για τις επόμενες χρονιές. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.